Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Έρευνες έχουν δείξει ότι ψάχνετε όλοι να βρείτε πώς γίνεται το κοτόπουλο το σωστό, το κοκκινιστό. Ο Άκης σήμερα θα σας δείξει πώς φτιάχνετε το σωστό κοτόπουλο κοκκινιστό. Πολύ απλά, με πολύ απλές κινήσεις, με υλικά που όλοι έχετε στο ψυγείο σας, αρκεί να ακολουθήσετε ακριβώς τη συνταγή μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μία τηγανάρα και μία φλάτσοτε κατσαρολίτσα. Άμα δεν έχετε τέτοια, μπορείτε να βάλετε και μεγάλη κατσαρόλα. Εδώ πέρα είναι πιο εμφανίσιμο το φαγητό. Πάνω στη φωτιά και ξεκινάμε πολύ απλά να ετοιμάζουμε τη σαλτσούλα μας. Τώρα θα μου πείτε, αλλά είσαι τρελός. Πρώτα θα ετοιμάσεις τη σάλτσα. Πού είναι το κοτόπουλο? Κοτόπουλο κοκκινιστό μας έταξες. Μην ανησυχείτε, όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Λίγο υπομονή και θα τα κάνουμε όλα ακριβώς όπως πρέπει. Λοιπόν, μαχαιράκι. Και πώς ξεκινάμε πάντα μία συνταγή, φίλε Μιχάλη? Μπράβο. Άρα το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Θέλουμε ένα κρεμμυδάκι, πολύ λεπτές φέτες εδώ. Και μόλις κόψουμε λεπτές φέτες, παίρνουμε το μαχαίρι και κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Για να μην ταλαιπωριέστε να κόβετε μπρινουάζ, όπως λέμε το κρεμμυδάκι, δεν με ενδιαφέρει να είναι τέλεια κομμένο, αρκεί να μην είναι φετούλες, να είναι λίγο μικρότερο από φετούλες. Δύο σκελέτες σκόρδο εδώ. Τέλεια. Και έχω ένα καροτάκι μαζί με τη φλούδα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία βρίσκονται στη φλούδα. Οπότε χρειαζόμαστε. Άμα το καρότο είναι μικρό, βάλτε δύο. Χρειαζόμαστε το κανατάκι για να δημιουργήσουμε το λεγόμενο μιρεπουά. Κρεμμυδάκι μαζί με καρότο μας κάνουν τα φαγητά μας όλα νόστιμα. Κόβουμε στα τέσσερα και όπως είναι. Και η κατσαρολίτσα μου πρέπει να έχει πάρει μπρος. Για να δούμε. Και μια χαρά. Θα προσθέσουμε 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Καρότο, κρεμμύδι, σκόρδο, όλα μέσα. Και χωρίς πολλά-πολλά, ξέρουμε ήδη το φαγητό μας, βάζοντας όλα αυτά τα υπέροχα υλικά, ότι έχει γίνει ήδη πεντανόστιμο. Γιατί? Γιατί έχουμε καροτάκι, κρεμμυδάκι, σκόρδο και θυμάρι. Όλα αυτά τα υλικά συνθέτουν το τέλειο, τέλειο φαγητό. Τώρα, όπως είναι εδώ τα λαχανικά μου και τα σουτάρουμε ωραία, ετοιμάζω σιγά-σιγά όλα τα υπόλοιπα για να ετοιμάσω μια υπέροχη σαλτσούλα. Τα υπόλοιπα υλικά μου είναι πελτές ντομάτας, χυμός ντομάτας, λίγο κρασάκι, οζωμό κοτόπουλο και τα μυρωδικά μου. Για τα μυρωδικά θα κάνω κάτι ιδιαίτερο, γιατί θα χρησιμοποιήσω μπαχάρι. Όταν στις συνταγές βάζουμε μέσα δάφνη και κανελίτσα, είναι γενικά ευδιάκριτα, οπότε καθώς τελειώσουμε τη συνταγή μας μπορούμε να τα βγάλουμε και σίγουρα δεν μπορούμε να τα δαγκώσουμε. Αλλά το μπαχάρι είναι ένα υλικό που δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε μέσα σε μια κόκκινη σάλτσα και συνήθως οι παλιές νοικοκυρές τα βάζανε μέσα, έτσι όπως είναι τα μπαχάρια. Με αποτέλεσμα, εκεί πέρα που τρως πολύ ωραία κοτόπουλο, κρακ, να δαγκώνεις το μπαχάρι και είναι το χειρότερο συνέστημα που μπορείς να έχεις. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω ένα τουλουπάνι, ουσιαστικά είναι ένα πανάκι, και θα ρίξω μέσα μπαχάρι, δάφνη, 2 με 3 δαφνούλες, 1 με 2 στι κανέλας και 5-6 μπαχαράκια θα ρίξετε και θα τα κλείσω όλα εδώ πέρα. Έκλεισα όλα τα μυρωδικά μου και όλη τη γεύση μου εδώ μέσα. Αυτό το μπουγκάκι θα το ρίξω μέσα στο φαγητό μου, όπως ακριβώς κάνουμε με το τσάι, και όταν θα τελειώσει το φαγητό μου, θα τα αφαιρέσω. Και ήρθε η ώρα να προσθέσω το μπελτέ μου. Πελτές ντομάτας, πάει μέσα. Και ρίχνουμε πάντα το πελτέ μαζί με τα λαχανικά, γιατί θέλουμε να σοτάρουμε εδώ το πελτέ. Γιατί ο πελτές μόνο άμα σοταριστεί μπορεί να δώσει σώμα στο φαγητό μας και γενικά φεύγει η πικρίλα που έχει. Και μετά το πελτέ θα ρίξουμε μία κουταλιά κοφτή τη σούπα ζαχαρίτσας, γιατί βάλαμε αρκετό πελτέ μέσα. Οπότε τόσο θέλω, δεν θέλω παραπάνω. Πάμε να σβήσουμε με κρασάκι. Κόκκινο κρασί μέσα. Οχοχο. Τέλεια. Και μόλις εξατμιστεί το κρασάκι μας, τι ρίχνουμε μέσα? Τη ντομάτα μας. Όλαλα. Ήδη σας λέω ότι έχετε το πιο νόστιμο φαγητό. Τώρα, ήρθε η ώρα να δώσουμε έτσι περισσότερο όγκο στη σάλτσα μας, γιατί έχει συμπιεσμένη γεύση και θέλουμε να βράσουν τα λαχανικά για να δώσουν μέσα στη σάλτσα όλη τη γεύση τους. Οπότε θα ρίξω ένα ζωμοκοτόπουλο, το νεράκι μου. Και χαμηλώνω τη φωτιά στο μέτριο. Θέλω να αρχίσει να σιγοβράζει. Θα ρίξω λίγο αλάτι και πιπέρι. Αν και έχω βάλει το ζωμό, ένα ζωμός δεν είναι αρκετός για να αλατίσει όλο αυτό το φαγητό. Θα μπορούσε, εφόσον τρώμε ανάλογα τα φαγητά μας. Αλλά εμένα γενικά μου αρέσει το αλάτι στο φαγητό. Οπότε θα βάλω λίγο ακόμα αλατάκι και σίγουρα θέλω πιπέρι. Μην το λυπηθείτε το πιπεράκι. Βάλτε πιπέρι να έχει χαρακτήρα το φαγητό σας. Το πιπέρι γενικά κάνει spicy και με χαρακτήρα τα φαγητά μας. Και. Λαλαλαλα! Το πουγκάκι. Εδώ. Αφήστε το μπουγκάκι μέσα
Και καθώς ψήνεται το φαγητό μας, θα απελευθερώσει όλα αυτά τα υπέροχα αρώματα μέσα στη σάλτσα μας. Τώρα, κοτόπουλο είπαμε, κοτόπουλο δεν είδατε. Οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο πάντα βρίσκεται στο ψυγείο και το χρησιμοποιούμε ακριβώς τη στιγμή που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα θα κάνουμε αξιόλογη μερίδα φαγητού. Οπότε έχω ένα ολόκληρο κομμένο κοτόπουλο σε μερίδες μέσα στο ψυγείο μου. Και είναι τόσο μεγάλο το ψυγείο που πραγματικά μπορούσα να βάλω και ολόκληρο το ταψί μέσα. Ένα ψυγείο για ολόκληρη την οικογένεια. Αλλού έχει τα φαγητά η μαμά, αλλού ο μπαμπάς, αλλού ο γιος που κάνει διατροφή, αλλού η κόρη που προσέχει λίγο παραπάνω. Καταλαβαίνετε αυτά τα ιδιαίτερα που παίρνουν οι κοπέλες. Ναι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά παίρνουν πολλά ιδιαίτερα πράγματα. Εγώ έβαλα στο ψυγείο μου το κοτόπουλό μου. Τώρα θέλω ένα ταψάκι. Και πριν ξεκινήσω να ετοιμάζω το κοτόπουλο, να βάλω μπρος την τηγανάρα μου. Τέλεια. Τώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έτσι όπως είναι, αδειάζω το κοτόπουλο μέσα στο ταψί και θα ρίξω όλα τα υλικά που χρειάζεται να ρίξω το κοτόπουλο πριν αρχίσω να ανακατεύω με τα γάντια. Οπότε, πιπεράκι, αλατάκι και μην το λυπηθείτε. Και λαδάκι. Τώρα, ανακατεύω πολύ καλά το αλάτι, το πιπέρι, όλα να πάνε παντού. Και όπως είναι, από τη μεριά της πέτσας πάντα πρώτα, βάζω το τηγανάκι μου. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ετοιμάσετε το κοτόπουλο τόσο υπέροχα όπως το έχω φτιάξει και εγώ, έχουμε κάνει ως και γι' αυτό βίντεο στο YouTube. Οπότε μπορείτε να δείτε ακριβώς πώς μπορείτε να το κάνετε σπίτι σας. Βέβαια, άμα δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, ο χασάπης έχει υποχρέωση να το κάνει. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του. Τώρα, θα γυρίσουμε το κοτόπουλο μέχρι να χρυσαφίσει και να γίνει ωραίο. Όταν χρυσαφίσει και γίνει ωραίο, θα πετάξουμε το κοτόπουλο μέσα στη σάλτσα ντομάτας και θα αφήσουμε να βράσει σιγά-σιγά. Οπότε θέλουμε εδώ πέρα να πάρει πολύ πολύ ωραίο χρώμα. Και μόλις πάρει ωραίο χρώμα, θα παντρέψουμε τις δύο κατσαρόλες. Όχι, την κατσαρόλα με το τηγάνι. Αυτό. Και το κοτοπουλάκι μας έχει πάρει υπέροχο χρώμα από όλες τις πλευρές. Θέλω να είστε υπομονετικοί, κοιτάξτε εδώ τι ώρα που έχει γίνει. Αλλά ο λόγος που το σουτάρουμε δεν είναι απλά για να γίνει γευστικό. Ο λόγος που το σουτάρουμε είναι γιατί θέλουμε να φύγουν τα λιπαρά που έχει το κοτόπουλο. Τα κακά λιπαρά, αυτά στην πετσούλα. Οπότε, πολύ απλά, παίρνουμε το κοτόπουλο μέσα στο τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ, το βάζουμε δίπλα στην κατσαρόλα. Και όλο αυτό το λάδι που βλέπετε εδώ πέρα φυσικά δεν είναι το λάδι που βάλαμε εμείς στο κοτόπουλο. Αυτό το λάδι τι είναι? Είναι τα λιπαρά από το κοτόπουλο. Οπότε ήδη κάναμε ένα πολύ πιο υγιεινό φαγητό, πολύ πιο θρεπτικό φαγητό και πολύ πιο νόστιμο φαγητό με μία απλή κίνηση. Και η κίνηση ήταν να βάλουμε στο φαγητό μας άλλο ένα τηγανάκι. Κλείνουμε την κατσαρόλα μας, η φωτιά μας είναι στο μέτριο και θα αφήσουμε περίπου για 1 ώρα και 10 ή 1 ώρα και 20 λεπτά μέχρι που να γίνει πολύ τρυφερό το κοτόπουλο, να λιώνει στο στόμα και μόλις είναι έτοιμο θα σερβίρουμε. Αυτό ήταν. Σας φάνηκε δύσκολο? Όχι. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Μυρίζει όρος ο τόπος, μπαχάρι, κανέλα, δάφνη και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Για να σερβίρουμε έχω ετοιμάσει λίγα καλούδια εδώ. Όχι πολλά, αυτά που θα βάζετε και εσείς στο σπίτι. Δηλαδή λίγο φρυγανισμένο ψωμάκι, λίγο πουρέ πατάτας, θέλουμε και λίγο φετούλα. Και εδώ είναι η φετούλα μου και να σας πω ότι χάρη στην ομοιόμορφη ψήξη του ψυγείου όλα τα προϊόντα διατηρούνται ολόφρεσκα. Λοιπόν, φετούλα εδώ, ελάχιστο λαδάκι. Λίγο ριγανίτσα. Εντάξει, μένα μου αρέσει πολύ ριγανή, αλλά θα βάλω λίγη γιατί μου λέτε πράγματα όταν βάζω πολύ ριγανή. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το πιατάκι μας. Για το πιατάκι μας τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε ωραίο πουρέ πατάτας, που έχουμε βίντεο για το πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας πουρέ πατάτας στο σπίτι. Στήθος ή μπούτι. Και μπούτι και στήθος. Ωραίοι. Και εγώ κάπως έτσι θα το βλέπα. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε το χρωματάκι που είχαμε δώσει. Όλαλα. Αφήστε να κάτσει πάνω στο πουρέ το φαγητό μας. Και στο μπουτάκι μας. Κοιτάξτε εδώ. Λιώνει το φαγητό μας και λιώνει γιατί το ψήσαμε σωστά. Τώρα αυτό το φαγητό σας είναι αρκετό, που είναι για σας αρκετό, είναι και για μένα. Και τι άλλο θέλουμε? Αυτή την υπέροχη σαλτσούλα πάνω στο μπουρέ. Για το ντεκόρ δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Ελάχιστο θυμαράκι εδώ, λίγο φρέσκο πιπέρι. Και επειδή το ελαιόλαδο μας αρέσει, αλλά μας αρέσει στο τέλος και θέλουμε να έχει ωραία γεύση από ελαιόλαδο, επίγευση, ελάχιστο λαδάκι.
Βουαλά, το τέλειο φαγητό. Πιο comfort food από αυτό δεν γίνεται. Και σήμερα σας έδειξα μια ωραία εκδοχή για να κόψετε τις κακές θερμίδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα ένα επεισόδιο. Φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε υπέροχα. Ραντεβού στο επόμενο KitchenLab. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε comment, hashtag, να βγάλετε φωτογραφίες, να μας στείλετε στα social media για να δούμε ότι φτιάξετε τη συνταγή και να χαρούμε. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Αλλά εγώ θα δοκιμάζω και το βίντεο θα φεύγει. Γιατί έτσι. Παναγία μου, κοίτα εδώ. Απλά, σαν βουτυράκι κόβεται. Κοίτα εδώ. Παναγία μου, τόσο νόστιμο. Να το σταματήσω το βίντεο, θέλω να φάω.